Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε εδώ σήμερα για τα ζητήματα τα οποία έχουμε κληθεί να οργανώσουμε τη δράση για το επόμενο διάστημα. Ε, από την εμπειρία που είχαμε και με, τον, και με τον νόμο του Κατρούγκαλου, θέλουμε να καταθέσουμε κάποιες σκέψεις, γιατί ε, είναι κρίσιμο τουλάχιστον για του συναδέλφου αυτοαπασχολούμενου ότι στη γενικευμένη επίθεση αυτή που θα έρθει δεν πρέπει να, να χαθούμε σε λεπτομέρειε. Θα τοποθετηθούμε και για αυτέ. Αλλά είτε με τον νόμο του Κατρούγκαλου είτε με το νέο σύστημα επιλογή κλάσεων, τέλο πάντων που από ό,τι φαίνεται θα φέρει για του αυτοαπασχολούμενου, θα δούμε και όταν κατατεθεί ο νόμο τη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Συντάξει πείνα. Όλα τα σφυριά λοιπόν πρέπει να βαράνε στη διεκδίκηση του, του δημόσιου και δωρεάν συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, στην κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων, αλλά και στην πλήρη αποκατάσταση, αποκατάσταση και αύξηση σε συντάξεις και παροχές. Σε αυτή την κατεύθυνση και η Ομοσπονδία των Βιοτεχνικών Σωματείων της, της Αττικής θα προσπαθήσει και έχει δώσει αυτή την κατεύθυνση και ήδη πολλά σωματεία ακολουθούν να πυκνώσουν πρωτοβουλίες στο κίνημα, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα από τη μάχη της ενημέρωσης που θα δοθεί μέσα στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου, εκεί πέρα δηλαδή στον πυρήνα κάτω που μόνο από εκεί μπορεί να ξεκινήσει η ζωντάνια για αυτή την πάλη που και τη μάχη που έχουμε να δώσουμε, Έω βέβαια και τα προγραμματισμένα συλλαλητήρια για τις 30 του Νοέμβρη που και από τη σκοπιά τη δικιά μας θα συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ο νόμος του Κατρούγκαλο έδωσε ένα γερό χτύπημα στο ύψος των παρεχόμενων συντάξεων αφού μέσω των ποσοστών αναπλήρωση οι συντάξει μειώθηκαν. Έστρωσε όμω το δρόμο, γιατί υπάρχει ένα κίνδυνο, ο οποίο φαίνεται και από τι συζητήσει τώρα, επειδή αυξάνει από ό,τι φαίνεται τι τις, ε, τις εισφορέ ο καινούριο νόμο, βάζοντα αυτά που έκοψε ο νόμο Κατρούγκαλου στα επικουρικά ταμεία. Αυτό το 6,5% δηλαδή, 100 που κόπηκε από τον προηγούμενο νόμο μπαίνει στα επικουρικά ταμεία για να τζογαριστεί και μπορεί να δημιουργήσει, αν Πώ να το πω, ολοκληρωμένο δεν πιαστεί και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έβαλαν και σήμερα που συνεδρίασε το Προεδρείο τη ΓΕΣΕΒΕ ότι ο προηγούμενο νόμο ήταν καλύτερο για του αυτοαπασχολούμενου γιατί είχε μικρότερε εισφορέ. Δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα έστρωσε ο νόμο Κατρούγκαλου το δρόμο για να έρθει αυτό ο νόμο τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είναι συνέχεια τη ίδια πολιτική. Υπάρχει και ένα σημείο που θέλουμε να σταθούμε που, που, αφορά την εμπειρία που βγαίνει από το προηγούμενο διάστημα ότι οι βαθιά αντιδραστικέ αλλαγέ που έφερε ο νόμο Κατρούγκαλου υποβαθμίστηκαν. Είναι αλήθεια αυτό, δηλαδή. Το συναντήσαμε και στη συζήτηση καθημερινά με του συναδέλφου. Υποβαθμίστηκαν στο όνομα τη πρώτερη αδυναμία καταβολή εισφορών, του περιορισμού των κατασχέσεων κλπ. Δηλαδή, οι μειώσει συντάξει πέρασαν σε ένα βαθμό στο όνομα ότι τουλάχιστον τώρα θα πάρω σύνταξη, δεν θα μπω στη φυλακή και άλλα τέτοια, τα οποία ήταν, ήταν σημαντικά, μπήκαν εμπόδιο στην ανάπτυξη της πάλης. Την παραπάνω προπαγάνδα αναπαρήγαγαν και οι ηγεσίες της ΓΕΣΕΒΕ και της ΕΣΕ, οι οποίοι υπερασπίζονταν επιχειρηματίες υψηλότερων εισοδημάτων, μιλούσαν για φοροασφαλιστικό, πράγμα το οποίο έχει χαρακτηριστικά και ο σημερινό νόμο, αλλά και ο προηγούμενο, και διεκδικούσαν μειώσει στα μεσαία και μεγάλα εισοδήματα. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι μιλούσαν για το 12% των αυτοαπασχολούμενων, την ώρα που το 82% δήλωνε το χαμηλότερο εισόδημα, δηλαδή ότι είχαν έσοδα. Τώρα, με οποιοδήποτε τρόπο τέλο πάντων το δήλωναν αυτό, κάτω από 6.000 από ευρώ. Απόδειξη τη παραπάνω στάση ήταν. Ήταν και η θετική αποδοχή που υπήρχε στη ρύθμιση των 120 δόσεων, όπου χιλιάδες ε, εντάχθηκαν στη βάση ότι δεν μπορούσαν να βγουν στη σύνταξη λόγω χρεών ε, και άλλοι όμως νεότεροι εντάχθηκαν που είχαν συσσωρεύσει πάρα πολλά χρέη. Οπότε είναι κρίσιμο να αναδείξουμε την ανάγκη περάσπισης της διεκδίκησης για υποχρεωτική ασφάλιση με δημόσιο, σαν δημόσιο και δωρεάν κοινωνικό δικαίωμα που θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, η ύπαρξη η δημόσια υποχρεωτικά κρατική ασφάλιση είναι κατάκτηση που ωφελεί ακριβώ τα πιο λαϊκά στρώματα, που χωρί αυτή θα βρεθούν έρμεα στου επιχειρηματίε τη ιδιωτική ασφάλιση, που πάντα θα λειτουργούν με τη λογική κόστου-οφέλου και η εισήγηση έδωσε σημαντικά παραδείγματα. Περισσότερο, κατά τη γνώμη μα, θα βοηθήσει στην κουβέντα στο να ξεπεράσουμε τα ζητήματα προαιρετικότητα που θα βάζουν πολλοί των χαμένων εισφορών που βάζουν πολύ στη συζήτηση που λένε ούτω ή άλλω και που πληρώσαμε, χάθηκαν τα λεφτά. Αν οι θέσει, τέλο πάντων αυτέ, τα πλαίσια πάλι κτλ., δεν μένουν ξερά για το ζήτημα του ασφαλιστικού, αλλά ενταχθούν στη συνολική πάλι που σηκώνουμε πλάι στο εργατικό κίνημα για να διαγραφούν χρέη που έμπρακτα μόνο το εργατικό κίνημα, το ταξικό εργατικό κίνημα και εμεί, πλάι, το έχουμε δώσει τέτοιε μάχε. Έχουμε δώσει μάχε που έχουν φρενάρει πληστηριασμού και έχουμε μπροστά στι 13 μεθαύριο, δηλαδή, και άλλη μία τέτοια, άλλο ένα τέτοιο επεισόδιο αυτή τη μάχη για πραγματικά δημόσια και δωρεάν υγεία, για κατάργηση των αντίστοιχων εισφορών, για το αφορολόγητο, για την ανάγκη στον ελεύθερο χρόνο και του φρενάρισματο τη απελευθέρωση και τη κατάργηση τη Κυριακή Αργία. Όλα δηλαδή τα μέτωπα πάλι που από κοινού έχουν παλέψει το έχουν παλέψει οι αυτοαπασχολούμενοι με το, εργατικό, με το ταξικό εργατικό κίνημα. Να προβάλλει δηλαδή, να προβάλλει δηλαδή ανάγκη για συλλογική εκδιεκδίκηση και πάλι, στο πλάι των εργαζομένων, κόντρα στον ατομισμό, που αντικειμενικά από τη ζωή προβάλλει σαν λύσεις στους αυτοαπασχολούμενους, αλλά να φωτιστεί ότι αυτές οι λύσεις του ατομισμού και της ατομικής λύσης πρακτικά είναι παράταση, παράταση σε έναν αργό θάνατο που οδηγούν τέτοιες λύσεις σημείμετρα. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα.